Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δημήτρης Βρυσαλής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Δουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Μένουμε πάντα στο ίδιο κεφάλαιο. Η περιοδία και οι χθεσινές ανακοινώσεις, εξαγγελίες, όπως θέλετε πείτε το, από τον Υπουργό Μεταφορών, για έργα 3,5 δις ευρώ στο νησί, αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί και αυτά τα οποία θα γίνουν. Κυρία Δουργεράκη, ο Υπουργός ήρθε να επιβεβαιώσει την προσήλωση της κυβέρνησης, συνεχώρηση της δημόσιας περιουσίας και του νησιού μας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αξιοποιώντας τις χρόνιες καθυστερήσεις σε έργα υποδομής που όλες οι κυβερνήσεις είχαν αφήσει το νησί χωρίς τέτοια έργα. Και εννοώ τα αεροδρόμια, λιμάνια, οδικούς άξονες, που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πέσει δεκάρα τσακιστή από το κρατικό προϋπολογισμό και από τα χρήματα αυτά που έχει πληρώσει ο κρητικός λαός, ο ελληνικός λαός, όλα αυτά τα χρόνια. Και από την άλλη ήρθε να πείσει τους κρητικούς ότι χωρίς τους επιχειρηματικούς ομίλους δεν υπάρχει ανάπτυξη. Τα όποια έργα και αν γίνουν, κυρία Δουργεράκη, τα έχει πληρώσει ο λαός μας 2 και 3 φορές, και βεβαίως θα τα ακριβοπληρώσει εφόσον αρχίσουν και λειτουργούν. Και εννοώ το νέο ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι, εννοώ τους ιδιωτικούς χώρους που θα τους παραχωρήσουν, τους δημόσιους χώρους που θα τους παραχωρήσουν σε ιδιώτες, όπως είναι το αεροδρόμιο Μήκος Καζατζάκης όταν φύγει, όπως εννοώ την πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, όπως εννοώ τους δημόσιους δρόμους που θα μπουν διόδια, που θα χωρίσουν το Ηράκλειο στα δύο, όπως εννοώ τα νερά που θα τα δώσουν σε ιδιώτες μέσα από τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει σε σχέση με λαϊκές ανάγκες θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες και θα τα ακριβοπληρώσει ο κρητικός λαός. Για μας, για το ΚΚΕ, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι κριτικοί να παλέψουν για να αυτή η πολιτική και να ανατραπεί από τη μία, και από την άλλη πρέπει να παλέψουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της Κρήτης για άμεση προώθηση αυτών των μεγάλων έργων με δημόσιο χαρακτήρα όμως, που να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες με κρατική χρηματοδότηση τόσο από την πλευρά της μελέτης, κατασκευής και χρήσης τους, χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρηση. Κάτι τέτοιο ο κύριος Σταϊκούρας και οι τοπικοί βουλευτές, αλλά και οι τοπικοί δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης, όχι μόνο δεν εξασφάλισε, αλλά ίσα ίσα ουσιαστικά αποτελούσαν την άλλη φωνή της κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, όπως στην Πάτρα, που το ερχόμενο Σάββατο γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση για να διεκδικήσουν ο πατραϊκός λαός αυτά που του ανήκουν. Έτσι πρέπει να γίνει και εδώ και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Να διεκδικήσουμε έργα και υποδομές που να καλύπτουν τις ανάγκες μας και να μην τα πληρώνουμε, κυρία Δουργεράκη. Δεν μπορεί ο κριτικός να πληρώνει σε λίγο χρονικό διάστημα δεκάδες ευρώ για να κάνει ένα μπάνιο στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών ή να δίνει δεκάδες ευρώ για να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που θα είναι από τα πιο ακριβά που υπάρχουν, και την ίδια ώρα να πληρώνει διόδια όταν θα αυτοί οι δρόμοι τους έχουμε πληρώσει και με το αίμα κριτικών, και τώρα τι μας λένε, ότι αυτός ο δρόμος θα τον ξαναπληρώσουμε και βεβαίως θα χωρίσει την πόλη του Ηρακλείου στα δύο, όταν η πάλη του πατραϊκού λαού με τον κομμουνιστή δήμαρχο απέτρεψε ένα τέτοιο σχέδιο διχοτόμησης της πόλης. Εδώ ακόμα οι τοπικοί παράγοντες που πρόσκειται στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία ή μαζί και στους δύο δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο παρεμβάσεις σε επίπεδο νομικό, που και αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλά χωρίς την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, κυρία Δουργεράκη, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή είναι η πρώτη, αν θέλετε, εκτίμηση της παρουσίας του κυρίου Σταϊκούρα. Ουσιαστικά ήρθε να δώσει πράσινο φως επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων όλων των μεγάλων έργων που θα έπρεπε στο νησί μας να έχουν γίνει χωρίς να πληρώσει ο κριτικός λαός τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ και εσάς. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας.